Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα για κάτι κοπρινό δεν έχουμε και κάτι τόσο πολύ σπέσια, αλλά παρόλα αυτά έχουμε το Goodbox του μήνα, όπου εντάξει τα Goodbox είναι πολύ γαμάτα από τα αγαπημένα μου συνδρομητικά κουτιά που ανοίγουμε τελευταία, λόγω έτσι ωραίας ποικιλίας αντικειμένων, αρκετά αντικείμενα και καλά και πολλές φορές έχει πολύ δυνατά δικά τους exclusive. Αυτό το μήνα να πούμε ότι η θεματολογία του ήταν κάτι με χώρο σχετική Fear, νομίζω ότι την έλεγε Fear πρέπει να το έλεγε. Λογικό να έχουμε και Οκτώβρη έτσι τέτοια θεματολογία χώρο, ας πούμε, μιας και είναι ο μήνας του Halloween. Για να συμπληρώσω ότι δεν βρήκα την προηγούμενη μπλούζα που ήταν από το Witcher, δεν θυμάμαι καλά, του προηγούμενου μηνός. Γι' αυτό εντάξει δεν κάνω το συνηθισμένο σήμερα που φοράω την μπλούζα πάντα του προηγούμενου μήνα της προηγούμενης θεματολογίας. Σήμερα έβαλα πάλι μια μπλούζα του Woodbox σχετική αρκετά με τη θεματολογία. Αυτή τη φορά ήρθε λίγο ταλαιπωρημένο το κουτί. Εδώ λείπει ένα κομμάτι από εδώ μεριά, σαν μισή μεριά να βράχηκε. Τώρα δεν ξέρω εκεί γιατί παραλαμβάνω από το ταχυδρομείο, μήπως τώρα. Γιατί ακόμα είναι λίγο υγρό. Ελπίζω να μην πέρασε μέσα αυτό. Σαν να φάγε βροχή η μισή μεριά, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και εδώ έχει μια χειριά, σαν κάποιος να το πιάσει έτσι όπως ήταν βρεγμένο και έχει μείνει το σημάδι. Λείπει εδώ ένα κομμάτι από τα. Από αυτά εδώ που έχει τέλος πάντων. Κάτω είναι ακόμα μαλακό. Εδώ και σε αυτό το σημείο είναι ακόμα μαλακό. Εντάξει, θα τα δούμε. Ελπίζω να μην πέρασε μέσα, γιατί δεν φαίνεται τόσο βρεγμένο, σαν να βράχει και ας πούμε το μισό ή κάτι τέτοιο. Είναι γαλλικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Έρχεται στην Ελλάδα μόλις με 25 ευρώ κάθε μήνα και είναι μια πάρα πολύ ωραία συνδρομητική υπηρεσία. Θα να τα ανοίξουμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει. Εντάξει, τάση ξαλίγο, αλλά δεν πειράζει. Ούτε άλλο αλλάζει το μέσα έξω, οπότε θα το αλλάξουμε. Κρατάμε το μέσα. Για να ξεκινήσουμε με το νέο πιο super εκπληκτικό τρόπο που βγάζουμε τα αντικείμενα. Εδώ ο φίλος θα μας χρειαστεί. Για να κάτσουμε να κάνουμε μια ψηλάφιση. Εντάξει, πρώτα έχει το περιοδικό. Έχουμε εδώ Woodbox Magazine Octopus. Ναι, και όπως είπαμε, αυτό είναι Fear θεματολογία του. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και το περιοδικάκι μας πάντα με ορισμένα ενδιαφέροντα άρθρα, κάποια νέα και κάποια αυτά. Ξέρω εγώ, και έχει εκτίμηση πάντα μέσα εδώ. Αυτό μπορούμε να το δούμε όμως λίγο μετά. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα μακρόστονο πάλι. Εντάξει, εδώ λογικά θα είναι κάνα, ξέρω εγώ, σε αφισάκι. Α, ωραίο τσάκι. Εντάξει, ένα artwork ας πούμε σε χοντρό χαρτί, ξέρω εγώ. Και ωραίο, αυτό μπορείς να το κάνεις και ένα κορνιζάκι μικρό ας πούμε. Ο τσάκι. Και εδώ είναι και licensed αυτό το αντικείμενο. Έτσι, 2004 focus για αυτά που βλέπω. Ωραίο. Ο τσάκι. Εδώ εντάξει πιστεύω να έχουμε ένα καλό κουτί, γιατί μια θεματολογία που μπορείς να κάνεις παπάδες σίγουρα, οπότε πιστεύω να έχουμε ένα αρκετά καλό κουτί. Το πρώτο αντικείμενο μας ήταν αυτό, λίγο έτσι οικονομικό αντικείμενο ας πούμε. Ας πιάσουμε εδώ, έχουμε EQ Figo για pop πάει αυτό, αυτό πρέπει να είναι pop, το οποίο πρέπει να έχει περάσει λίγο και εδώ το νερό. Για να το βγάλουμε, ελπίζω να μην έχουμε καμιά μεγάλη ζημιά. Ποπάκι horror. Α, ο Pennywise σε κανονικό, ωραίο. Εδώ που λέω το νερό πέρασε, εντάξει εδώ είναι λίγο πιο μαλακό. Ας πούμε πίσω έχει πατηθεί λίγο, αλλά όχι και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Εντάξει, ευτυχώς αυτό αν στεγνώσει θα γίνει κομπλέ. Το Pop Movies νούμερο 472 του, έχω μόνο το Chase του, του Pennywise. Οπότε τώρα έχουμε και το απλό και εμείς ας πω το απλό μπορούμε να το βάλουμε και κάπου έτσι να διακοσμήσουμε ή το νέο μακράν αυτά να το έχουμε κάπου εκτός κουτιού. Γιατί όχι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν και το Chase του που έγινε εκεί μεγάλος δώρος τότε που είχε βγει. Ναι, είναι και εδώ, έλα ρε φίλε. Εδώ βλέπετε εδώ και εδώ το βρέξιμο του λίγο φαίνεται. Θέλω να πιστεύω πως φαίνεται λίγο εδώ πάνω, που είναι λίγο βρεγμένο, ναι, νομίζω φαίνεται διαφορά. Εδώ το σημείο που βράχηκε λίγο, βράχηκε το μισό κουτί, τι έγινε τώρα, κάνα νερό, να φάγει εκεί όπως τα είχαν αφημένα, ξέρω εγώ και στο ταχυδρομείο, μέχρι να τα πάνε μέσα, τι ακριβώς κάναν. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Από τα σχετικά καινούργια ποπάκια, από τα πιο καινούργια μάλλον, εντάξει όχι από τα τελευταία, όμως με πολύ ωραία δουλειά και λεπτομέρεια πάνω. Εδώ κρατάει και το χάρτινο καραβάκι του Τζόρτζι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πολύ ωραία ποπέ, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Έτσι, αυτά τα περίεργα ρούχα μιας πιο παλιάς εποχής που φορούσε, ας πούμε. Το μαλλί του, αυτά. Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ καλά δουλεμένο ποπάκι. Εντάξει. Και λογικό να υπήρχε σε αυτή τη θεματολογία. Σε αυτό το κουτί. Καλό, έχουμε ποπάκι αρκετές φορές. Συχνά πυκνά βγάζουμε ποπά από το Goodbox και έχουμε λίγο καιρό να βγάλουμε exclusive ποπάκι του Goodbox. Καλά, exclusive δεν είναι δικά του τελείως. Αυτό έχει θέμα με το στήριγμα του. Δεν είναι τελείως δικά τους exclusive ας πούμε. Ναι, αυτός έχει θέμα, δεν στηρίζεται. Κοίτα να δεις. Μπράβο, δεν το ήξερα αυτό. Το chase του δεν θυμάμαι να το έχω βγάλει και από το κουτί. Τέλος πάντων, να τον αφήσουμε εδώ. Έχει θεματάκι. Να και κάτι που δεν γνώριζα, γιατί και το chase του δεν νομίζω το έχω βγάλει από το κουτί για να το έχω στηρίξει κάπου. Ή το είχαμε βγάλει, όχι, πρέπει να το είχαμε δίρεσης. Πρέπει να το είχαμε δει με το chase, δεν πρέπει να είχαμε αυτό το θέμα. Ναι, με το chase δεν πρέπει να είχαμε αυτό το θέμα. Ή και εκείνοι στηρίζουν να ανοίγω, αλλά νομίζω στηρίζουν κανονικά. Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Το είχαμε πάρει από το Wizbox νομίζω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ένα πολύ ωραίο που πάει παρόλα αυτά. Πάμε στην. Ναι, ρε φίλε, η μπλούζα έχει τον Billy.
Ωραία μπλούζα, ωραία μπλούζα. Η στάμπα τη. Καλή, καλή, καλή και η στάμπα τη. Απλά αυτέ τι πιο χοντρέ στάμπε, α πούμε. Ο Μπίλι από το Σο. Τα Σο τα έχω δει όλα εκτό από το τελευταίο. Το πιο τελευταίο που βγήκε έχει 1-2 χρόνια πόσο έχει που βγήκε. Εκείνο δεν το είδα, πρέπει να το δω. Εκείνο αλλά τα παλιά μου άρεσαν πάρα πολύ. Η κούκλα από το Σο που έβγαινε ο Μπίλι, μάλλον που έκανε ποδήλατο και έλεγε I want to play a game και κάπω έτσι ξεκινούσαν οι οδηγίε τέλο πάντων τι να κάνει ο καθένα για να επιβιώσει. Μ' άρεσε όλη η ιδέα του Σο. Έτσι, ο Τζίξο, ξέρω εγώ αυτά, γιατί ήταν σαδιστή μεν, αλλά σόφρονα. Μετά που ανέλαβε οι άλλοι και μετά που ανέλαβαν και ακόλουθοι και αυτά, εκεί λίγο ξέφυγε. Αλλά όσο ήταν ο Τζίξο, έδινε ευκαιρίε σε αυτόν, ξέρει, άμα είσαι δυνατό και αναγκαστεί να κόψει το πόδι σου για να επιβιώσει, μπορούσε να επιβιώσει. Οι άλλοι μετά έδιναν και τόσε πολλέ ευκαιρίε. Συνεχίζουμε, έχουμε εδώ το καρφιτσάκι. Ναι, αυτό πρέπει να είναι ο Τζόρτζι από το Pennywise, από το It. Γιατί βλέπω λογικά κιόλα. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάπου αλλού. Αλλά βλέπω ότι έχουμε αυτό το φοράει αυτά τα κίτρινα, το κίτρινο διάβροχο που φορούσε στο E, το μικρό Τζόρτζι. Πάρα πολύ ωραίο καρφιτσάκι. Και δεν είναι όλο αυτό το τρίγωνο, είναι μόνο το μάτι. Βγάζει ακόμα και οι αφίσε του Woodbox είναι πάρα πολύ γαμμάτα. Οι αφίσε λέω ακόμα και τα καρφιτσάκια τα πίνουν του Woodbox είναι πάρα πολύ γαμμάτα. Συνεχίζουμε, έχουμε εδώ ακόμα ένα αντικείμενο πιάνο το οποίο πρέπει να είναι και αυτό κάτι σε φασμάτινο, κάνα σκουφάκι. Marvel βλέπω, άιντε ρε φίλε, βλέπω Venom. Marvel και Venom. Τι είναι, και άλλη μπλούζα μας βάλανε. Ή κανένα μαντήλ θα είναι. Όχι, θα δούμε. Marvel όμως βλέπω πάρα πολύ καλό αυτό. Α, και μια θεματολογία που δεν περιμένεις, που δεν περίμενα να δω τουλάχιστον σε αυτό το... σε αυτή την πιο γενική θεματολογία. Ένα αντικείμενο από θεματολογία Marvel. Λοιπόν, εδώ ζορίζει λίγο να ανοίξει και έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο κόπηκε, ξέρω εγώ, και κόλλησε στο χέρι μας. Α, ναι, είναι τέτοιο, ξέρω εγώ, πώς θα το πεις αυτό το ύφασμα, όχι μπαντάνα, ξέρω εγώ, ή σκάρφ να το πούμε, ξέρω εγώ, μαντήλι, κάτι τέτοιο. Θα δούμε πώς μας το γράφει και στο περιοδικό. Εντάξει, έχουμε εδώ και τη σιλικόνη και αυτά. Τι λέει, ρε φίλε. Ωραίο, ωραίο, κοιτάξτε εδώ. Και έχουμε παντού το Venom. Παντού τον Venom, αν μπορούμε να πούμε το λόγο του Venom, ας πούμε. Εντάξει, άλλος μπορεί να θεωρήσει το λόγο του, ας πούμε, την αράχνη δικιά του που είχε πάνω, αλλά εκεί είναι ο Venom αφού μπήκε στο Spider-Man και μετά το πήρε εκείνο. Βλέπουμε εδώ Marvel, σίγουρα έχουμε 100 likes και πολλές ρε εσύ τώρα. Για τέτοιο δηλαδή αντικείμενο έχει πολλές. Πώς το λένε, πόσο μεγάλο είναι, ρε, πολύ μεγάλο. Είναι μεγαλούτσικο. Είναι μεγαλούτσικο να το λήξει λογικά, ξέρω εγώ, σαν αντίληψη αυτό. Έχουμε πολλές ετικέτες. Οι οποίες καλό είναι να κοπούν αυτές, μπορούν να κοπούν. Μάλλον Marvel. Από την Diffused, εταιρεία που συνεργάζεται το Woodbox. Και αρκετές μπλούζες έχουμε δει από εδώ. Ωραίο. Και τώρα αυτό που να το βάλουμε, αφού βάλαμε την μπλούζα εκεί, ας το αφήσουμε και αυτό κάπως εδώ. Να φαίνεται όμως λίγο έτσι, ξέρω εγώ, ότι είναι Venom. Και τα Marvel και αυτά. Κάπως έτσι εδώ νομίζω μπορεί να μείνει έτσι λίγο τσαπατσούλικα. Νομίζω αυτά. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το κουτί. Το οποίο κουτί θέλω να πιστεύω τώρα ότι θα μας βολέψει. Ναι ρε φίλε, βλέπετε. Εδώ τώρα, αυτό εδώ πως έχει γίνει ας πούμε. Έχει ανοίξει από το βρέξιμο του. Ευτυχώς δεν πέρασε στα αντικείμενα. Πέρασε λίγο στο pop, αλλά εντάξει, μικρή η ζημιά. Μέσα εδώ στο κουτί πιο πολύ είναι η ζημιά. Μας περιπτώσει δεν πειράζει, πάμε να το γυρίσουμε μέσα το δούμε λίγο πως είναι ανάποδα. Το γυρίσω λίγο προσεκτικά να δούμε πως είναι ανάποδα. Και αφού γυρίσαμε το κουτί μας είναι κάπως έτσι. Εντάξει, ζόρισε λίγο. Ζόρισε λιγάκι στο γύρισμά του εδώ στα σημεία που είπαμε ότι είναι βρεγμένο, αλλά εντάξει, λίγο πολύ να πούμε έγινε η δουλειά μας, η γνώση και όλα θα γίνει, θα κάτσει ακόμη πιο καλά, που δεν το σκίσαμε. Έχουμε αυτό εδώ το σπίτι το οποίο τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς από πού είναι, πρέπει να παίζει να είναι από το It, να είναι το σπίτι του Τζορτζή, εδώ πέρα ή από το παλιό It, τώρα δεν θυμάμαι εδώ ακριβώς το σπίτι και παραμπέμπει, βοηθήστε με κάτω στα σχόλια, δεν θυμάμαι ακριβώς το σπίτι, αν δεν είναι του Τζορτζή ας πούμε. Εδώ, να, αυτό το κομμάτι που λέμε ότι είναι πλαστικό, ξέρω εγώ, κοιτάξτε βρεγμένο πόσο μαλακό είναι, ας πούμε, ότι είναι ακόμα έτσι υγρό. Πάνω μας γράφει Woodbox και τα σχετικά, κάτω επίσης Woodbox, έχουμε όλες τις, το σπίτι σε παγωραμική, να πούμε, από όλες τις προσώψεις, όλες τις μεριές. Ωραίο, αλλά τώρα δεν μου έρχεται ακριβώς το σπίτι 1210, γράψτε κάτω στα σχόλια, δεν ξέρω αν είναι σίγουρα του Τζόρτζι ή αν είναι κάποιο άλλο σπίτι. Λοιπόν, αυτά νομίζω, πάμε σιγά σιγά λίγο στο περιοδικάκι μας. Καλούτσικο, μη σας πω ότι το περίμενα και λίγο πιο καλό. Έχουμε εδώ και Woodbox exclusive για το αυτό. Αυτό το αντικείμενο λίγο εντάξει, ωραίο μεν Venom, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ας πούμε. Το ποπάκι και αυτά πολύ κομπλέ και η μπλούζα πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε όμως μέσα εδώ τι παίζει. Οπ, το ανοίγουμε ανάποδα. Λοιπόν,
Έχουμε εδώ φωτογραφίες από άλλους woodboxers και από άλλες woodboxerίνες κατά βάση. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Ωραίες, πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Έτσι από επιλογή The Wooters Community, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε εδώ, συνεχίζουμε. Pick of the Month και Call of Cthulhu. Παιχνίδι, αυτό, ναι, συνήθως παιχνίδι έχει εδώ, αλλά δεν το ξέρω καθόλου ότι παίξει με αυτό. Έχει κυκλοφορήσει μια μέρα πριν το Halloween, 30, κάτι με Cthulhu και αυτά. Το Cthulhu το βλέπω συνέχεια μπροστά μου. Μου φαίνεται πρέπει να αρχίσω να καθίσω να διαβάσω λίγο HP Lovecraft, για να δω τι παίζει με το Cthulhu, γιατί το βλέπω συνέχεια μπροστά μου το Cthulhu. Σε διάφορα, σε pop, σε ξέρω εγώ επιτραπέζα, σε αυτά, όλο Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu και με καλεί ας πούμε να ασχοληθώ μαζί του, θα δούμε. Lovecraft και τα σχετικά. Αυτό το παιχνίδι θα είναι σχετικό με το Cthulhu. Μήπως θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να δούμε τι παίζει με το Cthulhu. Γιατί όχι. Ωραία, φίλε, το Mega Woodbox, εντάξει. Πάνω έχουμε τον Hannibal Lecter. Κάτω εδώ έχουμε, εντάξει, κούκλα του Billy. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το Mega Woodbox, εντάξει. Μακάρι κάποια στιγμή να κερδίσουμε ένα Woodbox στο πέρασμα των χρόνων, ας πούμε. Έχουμε εδώ φιγούρες, εδώ μας λέει και όσοι είναι από Sideshow Collectibles. Hannibal Lecter στην καρέκλα δεμένο, η κούκλα του Bill πολύ ωραία. Έχουμε εδώ, αν και αυτό είναι μέσω έτσι, enjoy this place. Αυτό πρέπει να είναι χιάκι, τέλος πάντων, το βάζει και να σου στείλει surround. Ακόμα και η κάμερα έχει. Να, αυτό το woodbox δεν θα μας χαλάει καθόλου. Θα τσιμπήσουμε και μια κάμερα να βαθμίσουμε λίγο την κατάσταση εδώ στο κανάλι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι παίζει κιόλας, αυτή την κάμερα είναι καλή. Όχι, αλλά λέμε τώρα. Α, ναι, δεν κάναμε τα αντικείμενα. Ναι, πριν δούμε εδώ, να πούμε εντάξει, τα ποπάκια 15 ευρώ μια normal τιμή για την Ελλάδα. Σκαρφίτσες κάνα 2 ευρώ, 3 ευρώ περίπου και μπορεί να τις πούμε εδώ, νομίζω συνήθως μας δίνει 4. Αυτό, τι να το πεις, εντάξει είναι μεν Marvel, κάνα δεκάρικο. 10-15 ευρώ το πολύ, όχι σίγουρα πάνω από 15 ευρώ, γιατί τυπικά είναι ένα σαν αντίλ, ξέρω εγώ έτσι. Να δούμε και πώς μας το γράφει κιόλας, εκεί κάπου στο δεκάρικο μπορεί να το πούμε αυτό. Αυτό τώρα να το αξιολογήσουμε γι' αυτό, κάνα 2 ευρώ, 3 ευρώ, δεν νομίζω παραπάνω. Καρφίτσα είπα μετά και η μπλούζα, επειδή είναι μια πάρα πολύ ωραία μπλούζα και δεν είδα, είναι licensed. Πρέπει να είναι licensed. Ο Woodbox Exclusive μας λέει. Εντάξει, όχι, δεν είναι ακριβώς licensed. Woodbox Exclusive μας λέει. Δεν έχουμε άδειες από το σοκ από αυτά. Μια πολύ ωραία μπλούζα, αλλά μπορούμε να την πούμε κάπου στα 15 με 20 ευρώ το πολύ, λόγω του ότι δεν έχει κάποιο license, κάποια άδεια. Τώρα νομίζω μπορούμε να δούμε μέσα τις τιμές που μας λέει. Γιατί πάντα μας λέει τιμές. Απλά πρώτα κάνουμε μια δικιά μας λίγο πιο αντικειμενική εκτίμηση, ας πούμε, και μετά μπαίνουμε εδώ να δούμε τι μας λέει. Εντάξει, το παπάκι μας το δίνει 15, Official Venom Scarf. Και αυτό μας το δίνει 15. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι λίγο συμπημένο 15 ευρώ για αυτό εδώ. Απλά σου λέει Marvel, Venom, ξέρω εγώ και αυτά. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Όπως μπορείτε να δείτε και εδώ τις τιμές. 15 και 15. Έχουμε εδώ την μπλούζα μας, τη δίνει 20. Και την μπλούζα να τη ρίχναν λίγο γιατί σε σχέση με άλλες. Αν και τις νομίζω τις άλλες που είναι license έχει 25. Δεν θυμάμαι και το χάρτινο αυτό 6 ευρώ. Τι 6 ευρώ ρε εσύ. 6 ευρώ πολλά. Εντάξει, τώρα νομίζω 6 ευρώ είναι πολλά. Δεν ξέρω κιόλας λόγω ότι αυτό είναι licensed. Όντως αυτό το τσάκι είναι λίγο περίεργο αντικείμενο. Αλλά 6 ευρώ μου φαίνονται λίγο πολλά. Ας πούμε, κάνα 3-4 ευρώ ξέρω εγώ το πολύ. 6 ευρώ είναι πολλά. Και το Woodbox Pin 4 ευρώ. Wearing her yellow raincoat. Hair. Τι εννοεί hair. This defenseless girl will try everything to survive. Ναι, μας λέει defenseless girl και wearing her yellow raincoat. Για κορίτσι μιλάει. Το George ήταν αγόρι όμως. Μήπως τίποτα στο παλιό το ήταν κορίτσι πρωταγωνίστρια. Ή δεν είναι καν. Δεν ξέρω. Μήπως δεν παραπέμπει καν η καρφίτσα στο It. Και παραπέμπει κάπου αλλού. Εγώ έτσι το είδα βιαστικά λόγω αυτό που φορούσε το δερμάτινο. Αλλά όχι, λέει having her boat. Το. Ναι, το boat. Το καραβάκι. Monsters όμως λέει, δεν ξέρω. Οπότε ίσως παίζει να είναι και από κάπου αλλού αυτό. Βοηθήστε με κάπου στα σχόλια γι' αυτό εδώ, διαβάστε αυτό που γράφει. Οπότε λογικά δεν είναι, ναι. Μην είναι από κάνα Bioshock, κάνα τέτοιο. Δεν ξέρω, κάνα Silent Hill, τίποτα. Όχι, έτσι το που φοράει. Θα δούμε και αυτό το μάτι μας παραπέμπει κάπου. Ναι, ναι, όχι, δεν πρέπει να είναι από το It, ο George, οπότε. Άκυρο. Τέλος πάντων, και τον επόμενο μήνα έχουμε αυτό εδώ, το οποίο αυτό εδώ λογικά παραπέμπει σε διάστημα. Θα δούμε. Αυτό εδώ το ξέρω εγώ πάντα αυτό. Δεν μας λέει ακριβώς ποια θα είναι η θεματολογία. Πάντα μας δείχνει αυτό. Εντάξει, θα μου πεις για μαντάρα, μπες στο site, έτσι εκεί τι παίζει. Αλλά λέμε τώρα σου δείχνει μόνο πάντα ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, στο περίπου τι θα έχει τον επόμενο μήνα. Αυτό παραπέμπει σε διάστημα. Λοιπόν, αυτά νομίζω παιδάκια. Ένα πολύ ωραίο woodbox και μια θεματολογία που πέφτει σίγουρα μέσα, μια και όπως είπαμε, Οκτώβρης είναι μήνας του Halloween. Αυτά νομίζω παιδάκια. Εντάξει, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και εκεί κυρίως βίντεο, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.